Το ψαροκόκαλο είναι ένα ζεστό συνοικιακό τσιπουράδικο, στο οποίο θα βρείτε λίγα και καλά πιάτα που είναι πάντα ολόφρεσκα. Αποφεύγουν τις ομές παρασκευές, επιμένουν στην ελληνική κουζίνα και είναι διάσημο για τα μικρά τηγανιτά και ψητά ψαράκια του, τη γαριδομακαρονάδα του και το κρυθαράκι θαλασσινών. Από πού ξεκίνησες? Επαγγελματικά? Ναι. Ναυτικός, νταλικέρης. Και με αυτά τα δύο που μου είπες μπορώ να καταλάβω. Ναι, 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 ναι. Ο μικρός από 22 χρονών. Είσαι Πετροπουλιώτης. Γεννημένος. Άρα πάντα η βάση σου ήταν εδώ, δηλαδή έφευγες, γύρναγες. Ναι, και σαν μαγαζιά, επαγγελματικά και σε κάποια νησιά. Με τα μαγαζιά πότε έμπλεξες? 25 χρονών. Α, 25, έμπλεξες. Έκανα το πρώτο μου μαγαζί. Το δικό σου? Το δικό μου. Το οποίο που το έκανες? Στην Πετρούπολη. Και ήτανε τι? Ήτανε καφέ μπαράκι. Πώς ήταν η Πετρούπολη τότε, για πες. Πιο απλοϊκή, ντόπιος κόσμος, έχει έρθει πολύ ξένος κόσμος. Ναι. Είμαστε γεωγραφικά, είμαστε πολύ καλή τοποθεσία. Είναι πάρα πολύ καλή τοποθεσία, αυτό συνειδητοποιώ. Και ναι, είναι premium Πετρούπολη, δηλαδή έχει καλό κόσμο. Έχει καλό κόσμο, έχει καλό κόσμο. Πόσο δύσκολο είναι το ψάρι? Αρκετά πιο δύσκολο. Εσύ κάνεις ψάρι χρόνια? Αρκετά. Μπορείς να πεις τι είναι φρέσκο και τι δεν είναι? Εγώ ακόμα την πατάω. Και πάντα θα την πατάς. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι. Πάντα. Παρεμβαίνεις στην κουζίνα ή σε αφήνει ελεύθερα? Κωστάς. Ναι. Εντάξει, έχω ελευθερία, η αλήθεια είναι. Δεν το λέει με την καρδιά του Κωστάκη, δεν το πηγαίνεις. Κάτω από συνεννόησης γίνεται με τη δουλειά μας. Αλλά εντάξει, δεν έχω παράπονο. Αυτό είναι σουπιά, δεν είναι? Σουπιά. Το γκρεμίζω τώρα. Εγώ ξέρεις τι κάνω, παίρνω σουπιά σπανάκι και τη βουτάω, πάντα το έκανα αυτό, τη βουτάω στον ταραμά. Ναι. Το έχετε δοκιμάσει ποτέ? Είχα κάνει μια φορά ένα πιάτο που ήταν σουπιά σπανάκι με μια σάλτσα ταραμά. Που δεν άρεσε κανέναν, αλλά άρεσε πάρα πολύ σε μένα. Τώρα μου βάλεις ιδέα, κάτσε να σε. Να δω. Του πάει πάρα πολύ. Γιατί έχει, η σουπιά βγάζει μια ωραία γλύκα. Έχει μια γλύκα το σπανάκι πάρα πολύ ωραία. Και παίρνεις την ωραία γεύση του θαλασσινού που έχει ο ταραμάς και την οξύτητα. Και απογειώνει το πιάτο. Είναι πάρα πολύ ωραία και από μόνο τους και τα δύο και συνδυαστικά. Σαν ταραμάς. Το φτιάχναμε κάπως και τώρα το βελτίωσε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Καταρχήν ο ταραμάς, άκου. Επειδή γίνεται από αυγά ψαριού, που εκεί είναι όλη η γεύση του ψαριού αλλά και όλη η μυρωδιά, ο ταραμάς δεν πρέπει ποτέ να βγάζει τόσο πολύ την ψαρίλα. Και αυτός εδώ το έχει αυτό. Αυτό τι είναι? Καπνιστός. Σκουμπρί, είναι καπνιστός. Και λαβράκι. Και λαβράκι, αυτό θα πρέπει να το κοιτάξεις. Γιατί καινούριο μας πιάτο, καινούριο μας. Ωραίο το σκουμπρί. Πάλι δημιουργία εδώ. Να ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος τι ζητάει εδώ? Δηλαδή, Πετρούπολη δεν φημίζεται τώρα για τις ψαροταβέρνες και τα λοιπά. Όχι, και δεν είμαστε πολύ στο αντικείμενο. Όμως... Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Τι έχεις, ένα μυρωδικά, πες το μυρωδικό. Έχω κάνει ένα λαδολέμονο με φύκια νόρι. Καμένο κρεμμύδι, τηγανισμένο κρεμμύδι και crispy onion και εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό είναι μπλιγούρι, έτσι. Ναι, αυτό είναι μπλιγούρι. Είναι εύκολο να είσαι δημιουργικός με το ψάρι και να δίνεις τέτοια πιάτα στον κόσμο και να τα καταλαβαίνει? Γιατί αυτό το πιάτο έχει μια πολύ... Εδώ εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο ταραμάς, ωραίο κάπνισμα, σου πιά σπανάκι, κλασικό πιάτο, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ νόστιμο. Ναι, ναι. Εδώ τώρα θα δυσκολευτεί ο κόσμος ή θα το καταλάβει? Πιστεύω θα το εκτιμήσει. Θέλω να πιστεύω. Αν γινόσουν μάγειρας, θα μαγείρευες ψάρι κρέας? Ψάρι. Το αγαπημένο σου ψάρι ποιο είναι? Σαργός. Ο σαργός. Ναι. Γι' αυτό ταιριάζουμε. Γιατί εγώ αγαπώ μπακαλιάρο και σαργό. Και ο μπακαλιάρος είναι το ψάρι μου και εμένα, το μπακαλιάρος. Ο σαργός βέβαια. Ο σαργός εντάξει είναι μια άλλη κλάση. Ο σαργός είναι αλανιάρης. Ναι, ναι. Ε? Ναι. Και φαφούντης. Ναι, μπορεί και εκεί να μοιάζουμε. Ναι, ναι, και φαφούντης. Μπορεί και εκεί να μοιάζουμε.